απομάκρυνε. Επανέρχεται ωστόσο το Αποέλ. Δόνης, Μαρκίνιος, το γύρισμα, ευκαιρία πρώτη που πάρα δημιουργηθεί και χάνεται από τον Βηγιαφάνιες πολύ νωρίς, μόλις το δεύτερο λεπτό. Αντωνιάδης έκοψε, η Δόξα θέλει να επανέλθει, πρόλαβε ο Ναμπί, μπαλιά στην περιοχή, περνάει και πάει έξω. Καλή στιγμή, επικίνδυνη φάση όπως εξελίχθηκε. Η Δόξα που θέλει να απειλήσει με τον Τρούγιτς που γυρίζει την μπάλα στον Μπέλετς. Θέλει να πλησιάσει με πάσα, άλλαξε εκεί με Βηγιαφάνιες. Μεχρή, έχει χώρο για το σουτ, το κάνει. Καλό η μπάλα, λίγο πάνω από την δοκάρια της εστίας. Δόνης, χαμηλά η μπαλιά του, έκοψε εκεί ο Αντωνιάδης. Το Αποέλ θέλει να επανέλθει με τον Τβάλι που θα δοκιμάσει το μακρινό σουτ και αναγκάζει σε δύσκολη επέμβαση τον Κυριάκου. Τρούγιτς κερδίζει και να λοιπόν που η Δόξα τώρα πάει να βγει στην αντεπίδεση με τον Χάνι. Ακολουθεί ο Ναμπί, ο Μαρ Χάνι θέλει χώρο. Θα πάει για το σουτ, το κάνει, δοκάρι. Βγήκαν γρήγορα στην αντεπίδεση το σουτ από τον Ομαρ Χάνι. Πριν όμως δεν βρίσκει τον τρόπο. Να δούμε εδώ με τον Βιλιτάια που γυρίζει, το πλασέ του φεύγει πάνω από τα δοκάρια και μακριά από την εστία του Κυριάκου. Της άμυνας του Αποέλ που ο Βιτάλη ήταν μπροστά με Βελκόφσκι. Πάσα για τον Ναμπί, έτοιμος στην περιοχή για το σου. Το κάνει τώρα, έξω η μπάλα. Σοβαρή απειλή από την Δόξα. Σφύριξε ο διαιτητής, εκτέλεσε ο Εφρέμ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα από τον Κωνσταντίνοφ. Οι της Δόξας διαμαρτύρονται. Ο βοηθός άφησε σημειάκι κάτω. Θα δούμε στον έλεγχο πλέον της φάσης τη βγαίνει. Την εκτέλεση φάουλ. Έρχεται από πίσω, νομίζω η μπάλα χτυπάει στην πλάτη παίκτη της Δόξας. Από την προσπάθεια εκείνο Ταντί. Και έχω την εντύπωση ότι αυτόν γκολ είναι, η μπάλα δεν είχε πορεία προς την εστία. Παράλληλα πήγαινε, δείτε εδώ ξανά, κεφαλιά. Ίσως και ο Τβάλι εκεί. Να ξεκαθαρίσουμε τη φάση, είναι γκολ. Έδειξε σέντρα ο κύριος Φελάς. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι την ολοκλήρωση. Κερδίζει εκεί ο Μεχρή, ο Κβιλιτάια. Ο Εφρέμ το σουτ σώζει ο Κυριάκου και διώχνει σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για το Αποέλ που απειλεί ξανά μετά τον γκολ στο 65ο λεπτό. Να μπει η πάσα που περνάει, Ταντί, πάει να βγει ευκαιρία για τη Δόξα. Διώχνει εκεί ο Τβάλι σε κόρνερ.